Αγαπητές φίλες και αγαπητοί φίλοι, μαζί με τις ευχές μου για υγεία και προκοπή για τη νέα χρονιά, σας ευχαριστώ από καρδιάς για την πρόσκληση να χαιρετήσω τη διαδικτυακή κοπή της πίτας του Συλλόγου Ιμβρίων. Η πανδημία, δυστυχώς, μας κρατά και φέτος μακριά. Δεν αδυνατίζει όμως τους δεσμούς των Ελλήνων όπου γης. Και ιδίως εκείνων που έχουν δοκιμαστεί σκληρά στην ιστορία. Ο Σύλλογός σας, ωστόσο, από την ίδρυσή του το 1945 μέχρι και σήμερα, κρατά ζωντανή την μακραίωνη ιστορία της Ύμβρου και της Τενέδου, ενδυναμώνοντας την παρουσία των Ελλήνων στις πατρογονικές κοιτίδες. Κάτι που διαπίστωσα και προσωπικά όταν επισκέφθηκα τον όμορφο νησί σας μαζί με τον Πατριάρχη Βαρθολομαίο. Στις δραστηριότητές σας θα έχετε την αμέριστη στήριξη της ελληνικής κυβέρνησης, που συναισθάνεται στο ακέραιο το χρέος της απέναντι σε μία από τις παλαιότερες εστίες του έθνους μας στο Αιγαίο, ενισχύοντάς σας υλικά και ηθικά και πιέζοντας σε κάθε διεθνές φόρουμ την Τουρκία να σεβαστεί όσα έχει υπογράψει. Κάποια βήματα έχουν γίνει. Για παράδειγμα, τα ελληνικά σχολεία που παράνομα έκλεισαν το 1964 υποδέχονται ξανά μαθητές. Θα συνεχίζουμε να στηρίζουμε την επαναλειτουργία τους με την απόσπαση μετακλητών εκπαιδευτικών. Όμως, δεν θα πάψουμε και να υπενθυμίζουμε διαρκώς την Άγκυρα τις επίσημες δεσμεύσεις της. Γιατί οι Έλληνες της Ύμβρου είναι Τούρκοι πολίτες με πλήρη δικαιώματα. Και κάθε διάκριση σε βάρος τους δεν αντιβαίνει μόνο στη συνθήκη της Λοζάνης, αλλά και στις διεθνείς συμβάσεις περί προστασίας των δικαιωμάτων του ανθρώπου. Η Τουρκία, λοιπόν, καλύτερα να τους σεβαστεί με ισοτιμία και δικαιοσύνη. Φίλες και φίλοι, πρόσφατα συμπληρώθηκαν 3 δεκαετίες φωτισμένης διαδρομής του Οικουμενικού Πατριάρχη Βαρθολομαίου, ενός Ύμβριου με παγκόσμια ακτινοβολία, που όμως διαρκώς μοχθεί για τη γενέτειρά του. Γι' αυτήν μιλήσαμε μάλιστα πολύ και στη συνάντησή μας στην Αθήνα. Τον χαιρετίζω και από εδώ και του εύχομαι από καρδιάς μακροημέρευση. Κλείνω επαναλαμβάνοντας πως η Ελλάδα θα στέκεται ολόψυχα στο πλευρό σας για την πρόοδο του Ιμβριακού Ελληνισμού και την ανάταξη των ιστορικών αδικιών που διαχρονικά έχει υποστεί. Και ευελπιστώ ότι θα έχουμε σύντομα την ευκαιρία να συναντηθούμε από κοντά στο ιστορικό νησί σας. Καλό τύχο λοιπόν το νέο έτος, με υγεία και δύναμη σε εσάς και τις οικογένειές σας.